Ο Δήμος Λασιόνος βρίσκεται στην αρχαία Ακρόρια, στα σύνορα Αρκαδίας Αχαΐας. Πήρε το όνομά του από την αξιόλογη πόλη Λασιών, που ήκμασε κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Η λέξη Λασιών προέρχεται από το επίθετο Λάσιος, που σημαίνει κατάφυτος. Το τοπίο με τα άγρια βουνά, τα δάση με τις βελανιδιές και τα έλατα, τα ήσυχα βοσκοτόπια, τα φαράγγια και τις άγριες ρεματιές παραμένει ανέπαφο από το πέρασμα του χρόνου. Ο Δήμος Λασιόνος αποτελείται από τα δημοτικά διαμερίσματα της Αγίας Τριάδας του Κακοταρίου, της Αγίας Κυριακής των Τσιπιάνων, της Κρυόβρησης και του Ανδρονίου, που είναι το μεγαλύτερο. Έχει έκταση 22.950 στρέμματα και πληθυσμό 2.127 κατοίκους. Έδρα του Δήμου είναι το Πανόπουλο που βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας Ανδρονίου. Βρίσκεται μέσα στο κατάφυτο δάσος του οροπεδίου Φολόης, επί της Εθνικής Οδού, Πάτρας Τρίπολης και του δρόμου που οδηγεί στον πύργο. Απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από την Πάτρα, 120 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και 35 χιλιόμετρα από τον πύργο και την αρχαία Ολυμπία. Πήρε το όνομά του από το λίσταρχο Πανόπουλο που δραστηριοποιείται στο δάσος της Φολόης. Αρχικά η περιοχή χρησίμευε ως κατάλημα για βοσκούς από κατοίκους του Ανδρονίου. Παράλληλα λειτουργούσε το γνωστό Χάνι Πανόπουλου για τη διευκόλυνση των διαρχομένων. Αργότερα δημιουργήθηκε οικισμός κυρίως από κατοίκους του Ανδρονίου και των γύρω χωριών. Σήμερα το Πανόπουλο αναπτύσσεται σημαντικά με μεγάλα καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Το χωριό Αντρώνη εντυπωσιάζει με τα όμορφα πετρόχτιστα σπίτια, πολλά φτιαγμένα από λαγκαδινούς μαστόρους, την πλατεία στο κέντρο του χωριού με τα παραδοσιακά καφενεία γύρω της, με το σχολείο φτιαγμένο από δωρεά του Ανδρέα Συγκρού σε νεοκλασικό αρχιτεκτονικό ρυθμό, την πέτρινη εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου χτισμένη το 1895 και το λαογραφικό μουσείο. Στο νεκροταφείο του Ανδρονίου βρίσκεται ο Βυζαντινός Ναός των Αγίων Αναργύρων, που είναι χαρακτηρισμένος ως Βυζαντινή αρχαιότητα με τις μοναδικές στιχογραφίες του. Μία από αυτές είναι και ο Άγιος Σκύλος, αναπαριστά τον Άγιο Χριστόφορο με κεφάλι κυνηγόσκυλου και σώμα ανθρώπου. Δίπλα του επίσης υπάρχει μια άγνωστη στην Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία αγιογραφία με τον τίτλο Κοινοβιάρχης. Φαίνεται ότι ο ναός ήταν αρχαίο κοινόβιο ή εκτροφείο σκύλων, οι οποίοι εξασφαλίζοντας τροφή στους κατοίκους, τους αγιοποίησαν. Θαυμαστή είναι όμως και η εικόνα των Αγίων Αναργύρων, που φιλοτεχνήθηκε το 1830. Ακόμα, ο επισκέπτης μπορεί να δει το μυκηναϊκό νεκροταφείο 50 θαλαμοειδών τάφων στη θέση Παλιομπουκοβίνα, στα σύνορα Ανδρονίου και Αγίας Τριάδος. Είναι λαξευμένη στην κλητή του Λοφίσκου και διατεταγμένη σε σειρές με προσανατολισμό από το βορρά προς τον νότο. Το σπήλαιο με τους σταλακτίτες πάνω από το ποτάμι, στη διαδρομή για το φαράγγι του Ανδρονίου, αγνώστου ηλικίας. Το σπήλαιο θέατρο του Αμαρκιανού, ηλικίας 500.000 ετών, στην Κερτίζα, στα σύνορα με τα Τσίπιανα. Από το θόλο του κρέμονται σταλακτίτες σε παράλληλες σειρές. Η Κρυόβρηση είναι το πιο ορεινό χωριό του νομού Ηλίας, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, χτισμένη μέσα σε έλατα, περιτριγυρισμένη από δύο ορεινούς όγκους και πολύ κοντά στο χωριό υπάρχουν μεγάλες κοιλότητες με μόνιμο χιόνι, παγετώνες και σπήλαια. Επίσης, στο χωριό πηγάζει ο ποταμός Ερήμανθος, που δίπλα του βρίσκεται η Διακότρυπα. Τα γραφικά χωριά Τσίπιανα και Κρυόβρηση δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από άλλα πολυδιαφημισμένα τοπία με έλατα της Ευρώπης. Στην δεξιά όχθη του Ποινιού ποταμού, βόρεια από το Κακοτάρι και σε έκταση 2 περίπου στρεμμάτων, ορθώνεται επιβλητικά και περήφανα ένας απόκριμνος λόφος ενδιάμεσα του Ολονού με το Κακοταρέικο. Πρόκειται για το κάστρο της Οχιάς. Βρίσκεται στη συμβολή δύο ποταμών σε στρατηγική θέση για τον έλεγχο του ποταμού Ποινιού και της κεντρικής διόδου της ορεινής Αχαΐας προς το οροπέδιο Φολόη.
Στο Δήμο Λασιόνος ανήκει ένα μεγάλο κομμάτι του μεγαλοπρεπούς δριοδάσους της Φολόης, μέσα στο οποίο ο Δήμος έχει δημιουργήσει χώρους αναψυχής και μονοπάτια για κάθε είδους δραστηριότητα. Μέσα στο δάσος της Κάπελης, ο Δήμος διοργανώνει εκδηλώσεις ανάδειξης του πολιτισμού του δάσους. Επίσης, επισκεφτείτε τη Μονή της Παναγίας Νοτενών και την Παναγία στο Κακοτάρι, που είτε είναι χτισμένες πάνω σε αρχαίο ναό, όπως φαίνεται από τους ογκόλυθους και τα υπολείμματα των κιώνων, είτε έχουν μεταφερθεί τμήματα από το ναό της Αρτέμιδος στην κορυφή στο Σκιαδοβούνι. Το φαράγγι του Αντρονίου βρίσκεται 500 περίπου μέτρα χαμηλότερα από το επίπεδο του χωριού. Περικλείεται από τις δύο επιβλητικές και απότομες χαράδρες που τις διασχίζουν ο Ομηρικός Σελίης από τη μία και το Παλιοπόταμο από την άλλη. Η διαδρομή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εντυπωσιακή γιατί συνδυάζει μοναδική φυσική ομορφιά με πολλές δυσκολίες στα περάσματα μέσα από πέτρες, ρίζες δέντρων και μεγάλες κολυμπήθρες. Ανθρώπινη παρέμβαση είναι μόνο τα γεφύρια και οι ερυπωμένοι νερόμυλοι, ορισμένοι εκ των οποίων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας λειτουργούσαν σαν μπαρουτόμυλοι. Στην πλούσια πανίδα του φαραγγιού ανήκουν πολλά είδη πουλιών και ζώων. Από ορνηθολογική άποψη, η περιοχή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω του χρυσαετού και του λευκονότου. Τα περισσότερα είδη ζώων και πουλιών της περιοχής προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες. Πριν 50 χρόνια υπήρχαν ακόμη αγριόχειροι, ζαρκάδια και ελάφια. Εδώ κυνηγούσε ο Ξενοφώντας όταν ήταν εξόριστος στη Σκυλούντα. Κάθε χρόνο τον Αύγουστο διοργανώνεται το πανελλήνιο πέρασμα στο φαράγγι με τη συμμετοχή εκατοντάδων ορειβατών και πεζοπόρων.